Καλημέρα. Τέτοια αισιόδοξα μηνύματα να έχουμε καθημερινά και σιγά σιγά να δούμε και πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, τουλάχιστον να ανασάνει όλη η ανθρωπότητα, γιατί οι επιπτώσεις είναι παντού. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την κυρία της δημοσιογραφίας στη Ρωσία που σήκωσε το πανό. Και λέγαμε τώρα αυτή σε ποιο μπουντρούμι θα είναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι την πήγαν σε ένα δικαστήριο και εκεί το ρωσικό καθεστώς ήθελε να δείξει ότι δεν τιμωρεί όλους αυτούς που αντιδρούν. Της έβαλε ένα πρόστιμο γύρω στα 250 δολάρια, νομίζω 60.000 ρούβλια, δεν θυμάμαι καλά. Θα το δούμε στο ρεπορτάζ. Αλλά τέλος πάντων πήγε και η Γαλλία και της είπε ότι σας δίνουμε άσυλο στην γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα. Δεν είναι φυλακισμένη. Όχι, γιατί είχαμε δει ότι κάποιοι έχουν φυλακιστεί. Προς το παρόν δεν είναι φυλακισμένη η γυναίκα, γιατί δεν ξέρουμε. Γιατί μπορεί να μην φυλακιστεί, ρε. Μακάρι, αλλά θυμάσαι οι άνθρωποι που διαδήλωσαν. Θυμάσαι που βλέπαμε παιδάκια μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Καλά, σε αστυνομικά προσαγωγή έγινε. Δεν σημαίνει ότι είναι στα μπουντρούμια. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η δημοσιογράφος εισβάλλει στο στούντιο, κρατώντας πλακάτ που γράφει όχι στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα του βραδινού δελτίου ειδήσεων. Καθώς την οδηγούσαν στην αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυκλοφορούσε βίντεο που η Μαρίνα Οφσιάνικοβα είχε ετοιμάσει πριν κάνει τη διαμαρτυρία. Το что сейчас происходит на Украине это преступление. И Россия страна агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек Владимир Путин. Ο πατέρας μου είναι Ουκρανός και η μητέρα μου Ρωσίδα. Το κολλιέ που φοράω, με τα εθνικά χρώματα των δύο χωρών, συμβολίζει την άμεση ανάγκη να σταματήσει η Ρωσία αυτόν τον αδελφοκτόνο πόλεμο, είπε η δημοσιογράφος. В 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. Η δημοσιογράφος συνελήφθη αμέσως και ακτιβιστές δικηγόροι είπαν ότι κανείς δεν είχε επικοινωνία μαζί της για πολλές ώρες. Σήμερα προσήχθη σε δικαστήριο της Μόσχας αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παράνομη διαδήλωση. Это хулиганство. Это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Ну, это не вопрос нашей повестки дня. Η διαμαρτυρία της δημοσιογράφου ζωντανά στην κρατική τηλεόραση προκάλεσε κύμα αντιδράσεων σε μια εποχή που η αυστηρή νομοθεσία φημώνει όλο και περισσότερο τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Αργένια, βαϊνά, все слова, помимо специальной операции вооруженных сил России, запрещены и именно за них преследуют. А в России крайне тяжелая ситуация. Все независимые СМИ по факту блокированы. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους Ρώσους που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος να προσφέρει στη δημοσιογράφο άσυλο στη Γαλλία, ενώ ο ΟΗΕ ζήτησε να μην αντιμετωπίσει αντίπεινα επειδή άσκησε το δικαίωμά της στην ελευθερία της έκφρασης. Είδες ο Μακρόν, ευαισθητοποιήθηκε αμέσως. Για να την προσφέρει άσυλο. Γιατί μου το λες έτσι χαμογελώντας, δεν καταλαβαίνω. Γιατί, άμα ξεσηκωθούν και άλλοι, θα σωθεί αυτή η κοπέλα. Μπράβο στην κοπέλα, βρήκε το θάρρος σε ένα καθεστώς που δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου να βγει στο κρατικό κανάλι στην ουσία και να πει ότι τέρμα στην προπαγάνδα. Δεν θέλουμε τον πόλεμο. Αυτό είναι. Μια γυναίκα ξεσηκώθηκε. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.